Είναι ο κύριος Λάμπρος Τζούμης, αντινάβαρχος σαν αποστρατεία. Καλώς ορίσατε. Αντιστράτηγος, με συγχωρείτε. Στο στρατό, ξέρετε. Τον αντινάβαρχο είναι στο ναυτικό. Είναι στο ναυτικό, εντάξει. Εγώ είμαι και λίγο. Είναι ενιαίο το στράτευμα. Σε δικαιολογούμε γιατί δεν έχει γνώση άμεση. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει δοθεί απάντηση τις τελευταίες ημέρες, το βιώνουμε σε όλη τη διάσταση, για το αν τελικά η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν επί της ουσίας, τουλάχιστον σε επίπεδο καθημερινότητας, θα άλλαζε κάτι. Βλέπουμε ότι δεν αλλάζει μέχρι νεοτέρας. Ανεξαρτήτως του γεγονός ότι εγκαινιάσει και βεβαίως μια επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ένας διάβλος που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε κάθε περίπτωση και οφείλει να υπάρχει. Ναι, νομίζω κανένας δεν περίμενε ότι αυτόματα θα σταματούσαν οι παραβιάσεις, παραβάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο ή θα σταματούσαν οι προκλήσεις, τουρκικές προκλήσεις από μια συνάντηση της μισής ώρας. Στα θετικά της συνάντησης, μια και ξεκινήσατε από αυτό, νομίζω πρέπει να επισημάνουμε την λειτουργία του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Είναι ένα όργανο το οποίο θα μπορούσε να προωθήσει θέματα χαμηλής πολιτικής στο εμπόριο, τουρισμό, πολιτισμό, αλλά δεν θα μπορούσε να λύσει τα διμερείς ζητήματα, τα πολύ μεγάλα διμερείς ζητήματα τα οποία υπάρχουν ανάμεσα στις δύο χώρες. Μάλιστα. Αυτό τώρα με τον drone τι ακριβώς είναι, να μας εξηγήσετε επιχειρησιακά πια. Μάλιστα. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να, πέραν της προκλητικότητας, έτσι, άλλες μια ένδειξης προκλητικότητας που δίνει η Τουρκία, ότι έχει κι άλλα μέσα για να προχωράει σε τέτοιου είδους ενέργειες. Επί της ουσίας επιχειρησιακά, σε τι χρησιμεύει, ας πούμε, τον drone? Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία υλοποιεί αυτή την τακτική των παραβιάσεων, παραβάσεων με τα μη επανδρομένα αεροχήματα. Τα συγκεκριμένα, να σας αναφέρω κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, ότι έχουν δυνατότητα να πετάνε στα 23.000 πόδια επί 18 συνεχείς ώρες. Και όπως καταλαβαίνετε, και το ανέφερε νομίζω νωρίτερα και ο κ. Καμπερναράκος, υπάρχει μια οικονομική ανισορροπία το να σηκώνεις μαχητικά αεροσκάφη, να πηγαίνεις να αναχαιτίζεις τα συγκεκριμένα μη επανδρομένα αεροχήματα. Αλλά από την άλλη, αν επέλεγε κανένας ότι θα πήγαινε σε μια πιο δυναμική λύση, δηλαδή να ανταπλήξει με ένα πύραυλο και να το ρίξει, όπως καταλαβαίνετε, θα πηγαίναμε σε μια κλιμάκωση της έντασης. Θα μπορούσε όμως να υπάρχει μία απάντηση. Πετούσε ακριβώς πάνω από τα ελληνικά πολεμικά πλοία. Ναι, αυτό τουλάχιστον ακριβώς, που άκουσα, ναι. Ακριβώς, αλλά, έχετε και σε αυτή την πληροφόρηση. Αλλά κάνουν και παραβιάσεις, θα παραβάσεις, μπορούσε, όχι τώρα μόνο. Ζήτημα, επειδή ο κόσμος θα ρωτά, να ήταν και ζήτημα ανίχνευσης, ας πούμε. Ναι, κοιτάξτε, αυτά τα μη επανδρομένα που πετάνε στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή που η Τουρκία σηκώνει είναι συνήθως κατασκοπευτικά. Mm-hmm. Και μάλιστα να σας πω και την πληροφορία ότι αυτά τα κατασκευάζει ο γαμπρός του Ερντοάν και γι' αυτό ονομάζονται και Bayraktar. Ο ένας γαμπρός του Ερντοάν έχει την εταιρεία η οποία κατασκευάζει τα συγκεκριμένα αεροχήματα. Δηλαδή μέσα από την ένταση η οικογένεια βγάζει και λεφτά. Έτσι. Λοιπόν, θα μπορούσε λοιπόν να πάμε σε μια δυναμική απάντηση με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή με μια παρεμβολή με μαγνητικά μέσα ή με λέιζερ. Τα οποία όμως αυτή τη στιγμή τα έχουμε διαθέσιμα, η Ελλάδα δεν τα έχει διαθέσιμα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν συνεργασίες με χώρες που έχουμε αναπτύξει στρατηγική σχέση όπως είναι το Ισραήλ που έχουν τέτοιες δυνατότητες ή και με τις Ηνωμένες Πολιτείες που όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη διάθεση να επενδύσουν όλο και περισσότερο στη χώρα μας. Συνεπώς λοιπόν θα μπορούσε με μια συνεργασία τέτοια να αποκτήσουμε και τέτοια συστήματα. Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη για τέτοιου είδους αγορές? Νομίζω ότι, κοιτάξτε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παρακολουθήσει την Τουρκία στο πάρτι των εξοπλισμών. Εάν αναλογιστούμε ότι η Άγκυρα ξοδεύει περίπου 40 δις το χρόνο, όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει δυνατότητα. Θα μπορούσαμε να πάμε σε κάποια έξυπνα όπλα όπως αυτά που ανέφερα. Της τεχνολογίας όπλα. Ναι, διότι και μυαλά έχουμε στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω και νομίζω παρουσιάστηκε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα μη επανδρομένο αερόχημα από τη δικιά μας την πλευρά, το οποίο κατασκευάστηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τις ενόπλες δυνάμεις. Η Τουρκία, ξέρετε, έχει υιοθετήσει μια στρατηγική, την οποία ονομάζουμε στρατηγική του εξαναγκασμού, και προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους της, ενδεχομένως χωρίς να προβληθεί αντίσταση. Μέσα σε αυτή τη στρατηγική έχει εντάξει και αυτό το θέμα, το θέμα των drones. Και έχει εντάξει και πολλά άλλα, όπως είναι οι ηλεκτρικές απειλές, τις οποίες τις ακούμε καθημερινά, ψυχολογικές επιχειρήσεις. Έχει το όπλο του προσφυγικού μεταναστευτικού, με το οποίο βλέπουμε τι γίνεται και το οποίο έχει το οποίο και ευρύτερες γεωπολιτικές επιδιώξεις. Το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό όπλο. Είναι πάρα πολύ ισχυρό όπλο και ξέρετε, η κατάσταση η οποία αυτή τη στιγμή επικρατεί στα νησιά, νομίζω το είδαμε και νωρίτερα, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η Τουρκία, ξέρετε, με το προσφυγικό μεταναστευτικό
αντιπαραστευτικό. Αφενός μεν πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα και νομίζω ότι οι δηλώσεις του Ερντοάν ότι θα ανοίξω τις προσφυγικές μεταναστευτικές ροές ουσιαστικά είναι μια κοινική ομολογία ότι συνεργάζεται με τους δουλέμπορους. Αυτό λέει, όχι βέβαια δεν το γνωρίζαμε. Έτσι. Εκτός αυτού όμως η Τουρκία με το προσφυγικό μεταναστευτικό έχει και γεωπολιτικές επιδιώξεις. Προσπαθεί να ακροτηριάσει εδαφικά τη Συρία, να πάρει εδάφη τη Συρία, γιατί πιέζει τους Ευρωπαίους και τη Δύση γενικότερα να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας 40 χιλιόμετρων μέσα στο Συριακό έδαφος και 450 χιλιόμετρων μήκος, ναι, προκειμένου να εγκαταστήσει, λέει, τους πρόσφυγες με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επί της ουσίας δεν θέλει να δημιουργηθεί αυτόνομο κουρδικό κράτος. Είναι ο απότερος στόχος, ο δίχως αμφιβολία, όπως λέτε και εσείς, λένε και πολλοί άλλοι αναλυτές της Τουρκίας από όλη αυτή τη διαδικασία που παρακολουθούμε με τις προσφυγικές ροές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.